Στην εκπομπή Μέγκα Καλημέρα μίλησε το πρωί της Δευτέρας 14 Δευτέρα ο δικηγόρος της 16χρονης κοπέλας που έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον ντράμερ του συγκροτήματος τον Big Slax. Ο Παναγιώτης Παπαϊωάννου συγκεκριμένα ανέφερε πως η κοπέλα είχε μοιραστεί το συμβάν με τους γονείς της όταν ήταν 8 ετών και έπειτα απευθύνθηκαν στις αρχές. Οι δηλώσεις του δικηγόρου της 16χρονης για τον ντράμερ τον Big Slax. Αυτή τη στιγμή εμφανίζονται και άλλες παρόμοιες καταγγελίες για τον συγκεκριμένο άνθρωπο με το ίδιο modus operandi πράγμα που τις καθιστά ιδιαίτερα αξιόπιστες. Αυτός ο άνθρωπος δεν ξεκίνησε στα 60 του και τις επόμενες μέρες θα υπάρξουν εξελίξεις. Θα δούμε εάν θα πάρουν τον δρόμο της δικαιοσύνης. Κατέθεσε με ακρίβεια τον τόπο, τον χρόνο και τις περιστάσεις και ακριβώς τι συνέβη, είπε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος της οικογένειας.